Τώρα, κυρίες και κύριοι, αποκλειστική συνέντευξη μας παραχώρησε η ειδική γραμματέας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, Θωμαΐα Λαμπάση, όπου γνωστοποιεί τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να σώσουν οι ενδιαφερόμενοι την κύρια κατοικία τους, ενώ ειδική αναφορά γίνεται και στα δάνεια των παλινοστούντων. Κύριε Λαμπάση, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που μας παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, αλλά και η αγωνία των ανθρώπων σχετικά και με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου καταλαβαίνετε ότι κορυφώνεται πάρα πολύ. Μιλάμε για περίπου 700.000 δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες τους άμεσα. Βλέπουμε ήδη τις πρώτες εξώσεις κατοικιών και την έκκληση που κάνουν ουσιαστικά οι πολίτες για να έχουν τη στήριξη των συμπολιτών τους προκειμένου να μην τους πάρουν τις κατοικίες τους. Να μπούμε εμείς στα πιο χρηστικά, να δούμε με τη δική σας τη βοήθεια πρακτικά τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να τρενάρουν ουσιαστικά τη διαδικασία της έξωσης ή και να σώσουν, να καταφέρουν να σώσουν την κατοικία τους. Ξεκινώντας να σας ρωτήσω πώς μπορούν οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να πληρώσουν μια δίκαιη δόση με βάση το εισόδημά τους αλλά και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, κυρία Λαμπάση. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση να έχουμε αυτή το διάλογο, γιατί πράγματι η αγωνία των δανειοληπτών είναι μεγάλη. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι ο αριθμός των 700.000 είναι ένας αριθμός που κυκλοφόρησε στα media. Οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης με συγκεκριμένο δελτίο τύπου δήλωσαν ένα πολύ πολύ μικρότερο αριθμό, αλλά σε κάθε περίπτωση η ουσία, να μην ξεφύγουμε από την ουσία μας, που είναι να δώσουμε στους δανειολήπτες την κατάλληλη εικόνα ποια εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ερχόμενοι λοιπόν στην ερώτησή σας, πώς θα μπορούσαν οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να πληρώνουν μια δίκαιη δόση με βάση το εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες, καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχουν υπάρξει και με τα προηγούμενα, με τις προηγούμενες νομοθεσίες, αλλά και με τον τωρινό νόμο, τον 4738, λάμβαναν υπόψη την αξία της περιουσίας. Με άλλα λόγια, ο φιλέτης σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρώσει την αξία της περιουσίας του. Αυτό, ακόμη και ο νόμος 3869, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, ακριβώς αυτό έβγαζε. Η δικαστική απόφαση έβγαζε ένα πλάνο αποπληρωμής σε ποσοστό 80% της κατοικίας του. Επομένως, στην ερώτησή σας, αν θα πρέπει να πληρώσουμε βάσει το εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να τεθεί σε αυτή την ερώτηση είναι και η αξία της περιουσίας του. Με άλλα λόγια, γίνεται ένας υπολογισμός πόσο αξίζει η περιουσία, προσαυξάνεται με αυτό το ποσό τυχόν από εισοδήματα του πολίτη και έτσι προκύπτει η δόση. Αλλά βασική παράμετρος είναι η αξία της περιουσίας του. Όχι μόνο της κατοικίας του και της τυχόν υπόλοιπης περιουσίας του. Επομένως, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ως επιτοπλίστων που πλέον με τις καινούργιες βελτιώσεις μπορεί να μπει και ένας οφειλέτης που έχει ένα μόνο δάνειο, μπορεί να κάνει αίτηση στον εξοδικαστικό και θα του βγάλει μια αυτόματη λύση ο αλγόριθμος. Δηλαδή θα λάβει υπόψη του όλα αυτά που σας ανέφερα, την αξία της περιουσίας του, τα εισοδήματά του, φυσικά θα αφαιρέσει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαβίωση του ατόμου, και θα υπολογίσει αυτόματα τη λύση που μπορεί να πάρει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης. Μάλιστα, να περάσω και στην επόμενη ερώτησή μου που έχει να κάνει με το πρώτο σκέλος, αλλά αφορά και στους ευάλωτους, τα ευάλωτα νοικοκυριά, στους κόκκινους δανειολήπτες των ευάλωτων νοικοκυριών. Και η ερώτηση έχει να κάνει με το πώς μπορούν να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους. Ναι. Ειδικά για τους ευάλωτους δανειολήπτες υπάρχει ενεργό αυτή τη στιγμή πρόγραμμα προστασίας που προβλέπει ξεκάθαρα την αναστολή του πληστηριασμού. Πώς θα γίνει αυτό? Καταρχάς μπαίνει ο δανειολήπτης στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και βγάζει τη βεβαίωση ευάλωτου δανειολήπτη, ευάλωτου οφειλέτη. Στη συνέχεια, δεν αρκεί μόνο η βεβαίωση, πρέπει να μπει να κάνει αίτηση για το ενδιάμεσο πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα μέχρι να προκύψει ο φορέας επαναμίσθωσης, ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος θα είναι ένας ιδιωτικός φορέας, θα παρεμβαίνει στην όλη διαδικασία και θα αγοράζει το σπίτι από τον πληστηριασμό και θα οφείλει να παραμείνει, να κρατήσει μέσα τον ευάλωτο οφειλέτη, δηλαδή θα παραμένει για 12 χρόνια
χρόνια μέσα με δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου. Με άλλα λόγια, για να το εξηγήσουμε απλά, ο δανειολήπτης θα μπορεί να παραμένει μέσα στην κατοικία του και θα συγκεντρώνει τα χρήματα ώστε να επαναγοράσει το ακίνητό του. Είναι στην ουσία σαν σταδιακή αποπληρωμή, απλώς μεταβιβάζεται η ιδιοκτησία και επαναμεταβιβάζεται. Επομένως, αυτοί οι δανειολήπτες μέσω της ένταξής τους στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, το οποίο σημειωτέων έχει και επιδότηση της δόσης του δανείου τους, μπορούν να προστατευτούν ξεκάθαρα, να λάβουν αναστολή πληστηριασμού και όταν θα προκύψει ο φορέας, είπαμε, θα παρέμβει στην όλη διαδικασία, οπότε να παραμείνουν στην κατοικία τους χωρίς διακοπές, χωρίς να έρθουν αντιμέτωποι με μέτρα εκτέλεσης. Αυτή τη διαδικασία, κυρία Λαμπάση, με ποιον συγκεκριμένα μπορούν να την κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, πού να απευθυνθούν για να κάνουν αυτή τη διαδικασία? Καταρχάς, είναι μια διαδικασία μέσω πλατφόρμας, είναι η πλατφόρμα του ενδιάμεσου προγράμματος. Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε εμείς ως ειδική γραμματεία, έχουμε έναν καινούριο τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών, από οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν είναι, μπορεί να κάνει ένα αίτημα για ραντεβού στο MyEdith Live, που είναι οι υπάλληλοι μας, τα στελέχη, που θα καθοδηγήσουν ακριβώς βήμα-βήμα τον πολίτη τι θα πρέπει να κάνει για να μπει σε αυτό το ενδιάμεσο πρόγραμμα, για να κάνει την ηλεκτρονική αίτηση. Επομένως, μπορούν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ιστοσελίδας ένα ραντεβού με το MyEdith Live, να τους καθοδηγήσουν βήμα-βήμα και να μπορέσει να κάνει την αίτηση για να προστατευτεί. Είπατε ότι υπάρχει και κάποια επιδότηση σχετικά με την επαναγορά ουσιαστικά της κατοικίας. Αυτή η επιδότηση θα δοθεί σε όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά ή υπάρχουν και εκεί κάποιες παράμετροι που πρέπει να πληρεί το ευάλωτο νοικοκυριό για να δοθεί η επιδότηση και το ύψος της επιδότησης, από πόσο μέχρι πόσο? Σαφέστατα, είναι ξεκάθαρο ότι δίδεται σε όλους τους ευάλωτους επιδότηση, τόσο στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, αλλά και μετά όταν θα προκύψει ο φορέας, στο ενίκιο θα υπάρχει η επιδότηση ενικίου. Και αυτή, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ξεκινάει από 70 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό και μέχρι 210 ευρώ για την τετραμελή. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα επίδομα ενικίου, το οποίο μπορεί να το δίνει για να αποπληρώνει το χρέος του, αν καταλαβαίνω σωστά. Σωστά καταλαβαίνετε. Στην περίπτωση τώρα του ενδιάμεσου είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια επιδότηση που είναι στο ίδιο ύψος με το επίδομα ενοικίου για την αποπληρωμή. Λογίζεται δηλαδή με βάση τον νόμο ότι αποπληρώνει την οφειλή του στο ενδιάμεσο. Και στη συνέχεια, όταν προκύψει ο φορέας, είναι η επιδότηση ενοικίου, ώστε αυτή τη 12ετία, για να μπορέσει να συγκεντρώσει τις δόσεις για την επαναγορά, υποβοηθάται μέσω της επιδότησης αυτής από το κράτος. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Λαμπάση, αν μπει στην πλατφόρμα, αυτό σημαίνει απευθείας και αναγνώριση της οφειλής. Θα μπορείς μετά να αμφισβητήσεις το ποσό που σου λέει η τράπεζα ότι χρωστάς? Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιατί βλέπουμε να πηγαίνουν στα δικαστήρια γιατί διαφωνούν με το ποσό το οποίο βγάζει η τράπεζα ότι χρωστάει ο δανειολήπτης. Ακούστε με, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ήρθε με βάση τον νόμο σε ένα εργαλείο ρύθμισης. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δικαστική κρίση. Επομένως και στην περίπτωση αυτή, φυσικά οι νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι αν προχωρήσει σε ρύθμιση αυτού του ποσού, συνιστά έμεση αναγνώριση της οφειλής. Γι' αυτό, αν κάποιος δανειολήπτης έχει πρόβλημα, δεν αναγνωρίζει αυτή την οφειλή, δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μέσω του εξοδικαστικού θα μπορέσει σε αυτό το ζήτημα να βρει μια λύση. Γιατί, όπως ανέφερα, δεν υποκαθιστά την δικαστική κρίση. Επομένως, μπορεί να ρυθμίσει για να αποφύγει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και από εκεί και πέρα στην δικαστική επιδίωξη του ύψους της οφειλής, μπορεί να ανατεθούν τα κατάλληλα επιχειρήματα για να μην θεωρηθεί αναγνώριση της οφειλής. Ξέρετε, φοβάμαι πάρα πολύ με το πρόβλημα που δημιουργείται με τα funds και τους servicers ουσιαστικά αυτή την απόφαση που ήρθε να ρυθμίσει ο Άριος Πάγος. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προχωρούν, έρχονται οι εξώσεις ουσιαστικά στις κατοικίες τους, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με κάποιον. Δηλαδή τα funds συχνά έχουν μια έδρα στην Ολλανδία, είναι μια απρόσωπη εταιρεία όπου δεν μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιο πρόσωπο, σε κανέναν. Δεν είναι σαν μια τράπεζα δηλαδή που θα πας στην Εθνική ή σε οποιαδήποτε τράπεζα, ξέρω εγώ, και θα ρυθμίσεις. Θα συζητήσεις με ένα νομικό σύμβουλο που έχει τράπεζα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι?
Ακούστε με, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου τι ήρθε και έκανε? Ήρθε και είπε ποιος θα κάνει τους πληστηριασμούς. Μιμοποιούνται οι εταιρείες διαχείρισης. Ο νόμος του 2015, του 2015 είχε προβλέψει, ακριβώς για το λόγο που είπατε, επειδή τα φάντα έχουν συνήθως έδρα στο εξωτερικό, ότι οφείλουν να έχουν ένα γραφείο εδώ, μια εταιρεία διαχείρισης, η οποία θα συνομιλεί με τον πολίτη, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα. Έχει έδρα συνήθως στην Ελλάδα η εταιρεία διαχείρισης. Επομένως, ο πολίτης έρχεται σε επαφή με μια ελληνική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του δανείου και λογαριασμού του ΦΑΝ. Αυτό ήρθε λοιπόν, είπε ο Άριος Πάγος, ότι αυτές οι εταιρείες τις αναγνωρίζω. Το σημείο της αμφισβήτησης ήταν αν θα έπρεπε το ίδιο το ΦΑΝ να κάνει ενέργειες ή η ενδιάμεση εταιρεία. Και ήρθε και είπε ο Άριος Πάγος ότι μπορεί να την κάνει και η ενδιάμεση εταιρεία. Για να το πω πάρα πολύ απλά, τι είπε ο Άριος Πάγος. Κατανοητό είναι αυτό. Απλά καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και τα διαδικαστικά δεν είναι ακριβώς όπως θα θέλαμε να είναι. Δηλαδή, πολλές φορές δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι και μια δύσκολη κατάσταση στην απελπισία που βρίσκεσαι. Και η ερώτηση είναι εκεί η κρίσιμη. Τι κάνει, να απευθυνθεί δηλαδή στο δικαστήριο, να λύσει τα πράγματα δικαστικά ο ενδιαφερόμενος? Κοιτάξτε, γι' αυτό ήρθε και ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Καταρχάς, μπορεί να απευθυνθεί στο ίδιο το ΦΑΝΤ, στην εταιρεία διαχείρισης, συγχωρήστε με γιατί είναι ουσιαστική για τη συζήτησή μας, στην εταιρεία διαχείρισης που εδρεύει στην Ελλάδα, μπορεί να απευθυνθεί για να πάρει έναν διμερή διακανονισμό του δανείου του. Αν για οποιοδήποτε λόγο έχει πρόβλημα στην επικοινωνία, και το καταλαβαίνω, εδώ στη γραμματεία δεχόμαστε και διαβάζω, θέλω να ξέρετε, κάθε εξώδικο πολίτη που έρχεται, που παραπονεί, και είμαστε με τις εταιρείες διαχείρισης σε πολύ στενή συνεργασία για να δούμε θέμα-θέμα. Αλλά πέραν αυτού, ο πολίτης, όπως είπαμε, πέρα από τη διμερή συμφωνία, μπορεί να μπει στον εξωδικαστικό πια μηχανισμό και να αιτηθεί τη ρύθμιση της οφειλής του. Μάλιστα. Όπως θα είδατε και με τις πρόσφατες βελτιώσεις, βάλαμε την υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης. Δηλαδή, πια η εταιρεία διαχείρισης θα οφείλει να απαντήσει στον πολίτη κάτι, αν του δώσει, του δίνει, κλείνει, υπάρχει διακανονισμός της οφειλής. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν του δώσει, θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόρριψη. Αυτό θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε πιο συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων. Γιατί από τη στιγμή που η εταιρεία διαχείρισης έχει μπροστά της ένα αφημί, μία αίτηση, θα πρέπει να απαντήσει αν δίνει, αν δεν δίνει και για ποιο λόγο δεν δίνει. Θα υποχρεωθεί ουσιαστικά, θα υποχρεωθούν οι τράπεζες ή τα funds να κάνουν μια τελική πρόταση ρύθμισης των δανειοληπτών πριν προχωρήσουν σε πληστηριασμό? Ακούστε με. Επειδή αυτή η υποχρεωτικότητα αναφέρεται γενικά στον τύπο, θέλω να είμαι καθαρή μαζί σας τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο νομοθέτης σε σχέση και με τις υποχρεώσεις που έχει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο νόμος που ήρθε και θέσπισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023. Εκεί ξεκάθαρα λέει ότι δεν μπορεί να μπει υποχρεωτικότητα, με την έννοια ότι ο εθνικός νομοθέτης, η Ελλάδα που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οφείλει να διασφαλίζει δικαίωμα ψήφου στους πιστωτές. Ο λόγος λοιπόν που δεν έχει θεσπιστεί η υποχρεωτικότητα είναι ότι δεν μπορεί να θεσπιστεί η υποχρεωτικότητα. Μάλιστα. Επομένως όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες διαχείρισης είναι ασίδωτες. Έχετε δει, έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες από το Υπουργείο Οικονομικών, από την Ειδική Γραμματεία. Οι σερβίσερ έχουν έρθει στη Βουλή, έχουν τεθεί συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια, τα οποία βλέπουμε ότι τηρούνται και μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ήδη έχουμε υπερβεί το 1 δις αρχικών οφειλών σε ρυθμίσεις. Επομένως υπάρχει στενή, δεν θα το έλεγα εποπτεία, γιατί θεσμικά δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να εποπτεύσει. Η εποπτεία ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά υπάρχει, θα το έλεγα, μια στενή συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης για να δούμε τι ρυθμίσεις δίνουν σε επίπεδο μήνα. Τόσο διμερείς συμφωνίες, όσο και μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Κυρία Λαμπάση, κλείνοντας, για να ανοίξουμε λίγο και το θέμα των παλινοστούντων, βλέπουμε τους ανθρώπους να ανησυχούν πάρα πολύ για τις κατηγορίες
κατοικίες τους. Και αυτό το οποίο επικρατεί, αν μου επιτρέπετε και το δικό μου το σχόλιο, είναι λίγο απαράδεκτο από την πλευρά της πολιτείας χρόνια τώρα. Όχι μόνο με την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Χρόνια διαφορούμε για το τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τα δάνεια, καθώς θέλουν να ανταπεξέλθουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεχόμαστε άπειρα τηλεφωνήματα και τυχαίνει να γνωρίζουμε και ανθρώπους. Θέλουν να πληρώσουν το χρέος τους. Δεν υπάρχει όμως κάποια ρύθμιση και δεν υπάρχει και το πιο σημαντικό, ένα νομικό πλαίσιο, ώστε και στα δικαστήρια να πάνε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να λύσουν κάποια θέματα. Κοιτάξτε, η ιστορία μου τους τη γνωρίζω πάρα πολύ, γιατί και εγώ έχω κάνει εδώ, έχω δεχθεί ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα είχε ξεκινήσει και ως προς την παροχή εγγυήσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα είχαν δώσει τα δάνεια στη βάση της παροχής εγγυήσεων από το ελληνικό κράτος και στην πορεία προέκυψαν κάποια προβλήματα ως προς τη χορήγηση της εγγύησης. Επομένως, σημαντικό εδώ είναι να πούμε ως φως στην άκρη του τούνελ, ήδη πέρασε, είναι νόμος του κράτους, σχετική διάταξη ως προς την χορήγηση κρατικών εγγυήσεων. Τι ήρθε και είπε ο νομοθέτης, ότι αναγνωρίζω όλες αυτές τις κρατικές εγγυήσεις και μπορεί η τράπεζα να μου ξανακάνει αίτημα για να ενεργοποιηθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, έχει ήδη περάσει, είναι νόμος του κράτους και αυτά τα δάνεια θα επαναξιολογηθούν, ώστε το κομμάτι που θα πληρώσει το δημόσιο να το πληρώσει στην τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον άνθρωπο? Ότι θα πάρει το κομμάτι, όλο το εγγυημένο πόσο είναι η τράπεζα. Επομένως, θα αποφύγει τα μέτρα ο άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα μέτρα και στη συνέχεια αυτά, όπως λειτουργούν όλες οι εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου, θα βεβαιωθούν μέσω της ΑΔΕ και μπορεί να ρυθμίσει αυτή την οφειλή που θα βεβαιωθεί στην ΑΔΕ μέσω του εξοδικαστικού σε έως 240 δόσεις. Άρα θα πάει στην εφορία το χρέος αυτό. Ακριβώς. Άρα μετά θα αντιμετωπίζουν και την εφορία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αν δεν έχουν να αποπληρώσουν το χρέος αυτό, κυρία Λαμπάση. Αυτό σας είπα. Όμως, άμεσα όμως τώρα δεν κινδυνεύουν με πληστηριασμό αυτοί οι άνθρωποι. Πώς είπατε? Άμεσα λέω όμως τώρα δεν κινδυνεύουν με πληστηριασμό αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράψατε, να πάει στην εφορία και από εκεί και έπειτα βλέπουμε τι γίνεται. Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι με αυτή τη διάταξη που πέρασε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, στην ουσία επανενεργοποιεί την εξέταση των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου από την πολιτεία. Επομένως, αυτά τα μέτρα δεν θα υπάρχουν, γιατί ακριβώς οι τράπεζες θα επανακαταθέσουν την άγκη την αξιολόγηση, να λάβουν από το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα και στη συνέχεια όταν θα τα λάβουν θα βεβαιωθούν μέσω της ΑΔΕ και κατευθείαν μπορούν να κάνουν μια αίτηση στον εξοδικαστικό και να τη ρυθμίσουν σε έως 240 δόσεις. Κατανοητό. Με επιτόκιο 3% σταθερό. Κατανοητό. Οπότε να πάρουν μια ανάσα στη σταδιακή αποπληρωμή. Αυτό γίνεται βέβαια σε όλες τις εγγυήσεις. Δεν είναι μόνο για τους παλινοστούντες, έτσι λειτουργούν οι εγγυήσεις. Για να κλείσουμε αυτό το ζήτημα και να κλείσουμε και την συζήτησή μας, κυρία Λαμπάση. Αρχικά το σχέδιο ήταν να μην τοκίζονται αυτά τα δάνεια, γιατί ακριβώς είναι ένα ιδιαίτερο ιστορικό πλαίσιο το οποίο περικλεί αυτά τα δάνεια. Έχει να κάνει δηλαδή με την ιστορία αυτό. Το ότι ήρθαν οι άνθρωποι από εκεί, γύρισαν στην πατρίδα τους και έπρεπε κάπου να μείνουν. Τώρα τοκίζονται, μας λένε οι άνθρωποι αυτά τα δάνεια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και τώρα με την εφορία, εάν δεν θα μπορέσουν να αποπληρώσουν και θα έχουν κάποιους φόρους γιατί δεν μπορούν να αποπληρώσουν τη δόση, και αυτό είναι ένα άλλο μονοπάτι το οποίο, αν θέλετε, χάνει την εύνοιά του το δάνειο αυτό. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό που λέμε άτοκο ήταν σε μια περίοδο κανονικής εξυπηρέτησης του δανείου. Τώρα μιλάμε για μια μη κανονική εξυπηρέτηση του δανείου, ακριβώς επειδή σταμάτησε η εξυπηρέτηση και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αυτό που σας αναφέρουν λοιπόν, και ναι ισχύει, είναι ότι όταν υπάρχει μη εξυπηρέτηση του δανείου, όταν είναι ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ξεκινάνε οι τόκοι περιμερίας, όπως τους λέμε. Επομένως, το άτοκο, το κομμάτι του άτοκου, ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα που υπήρχε από τις τράπεζες και την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, υπήρχε είτε πολύ χαμηλό στόχος είτε και άτοκο. Αυτό ξεκαθαρίζει ότι αφορούσε την κανονική εξυπηρέτηση του δανείου. Από εδώ και πέρα, όποιος σταμάτησε λόγω οικονομικής αδυναμίας, δεν λέω οι άνθρωποι ότι σταμάτησαν. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, κυρία Λαμπάση. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί είναι σε αρκετά δύσκολη θέση. Γιατί ακριβώς λόγω οικονομικών και λόγω του ότι πλήρωνε κάποιος τη δόση του και μετά του ερχόταν εφορία, γιατί πού τα βρήκες τα λεφτά και πλήρωσε τη δόση σου.
Δηλαδή δεν θα πληρώνει μετά ο άνθρωπος και τη δόση του και την εφορία σε διπλό ποσό. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δεν θα την πληρώσει σε διπλό ποσό. Όχι, τώρα υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Ναι, εγώ σας λέω για αυτό που επικρατούσε πριν και ουσιαστικά τους οδηγούσε στην μη αποπληρωμή του δανείου τους λόγω οικονομικών και λόγω του ότι θα έπρεπε να πληρώσουν διπλά ουσιαστικά τη δόση τους. Ναι. Είναι σεβαστό αυτό. Ο κάθε Έλληνας πολίτης που βρίσκεται αντιμέτωπος με μη εξυπηρετούμενα δάνεια για κάποιο λόγο βρέθηκε. Λόγω οικονομικής αδυναμίας, αυτό θέλω να πω. Αλλά για να επανέλθω στην αρχή του ερωτήματος, το άτοκο αφορούσε την περίοδο της κανονικής εξυπηρέτησης. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχει αυτό που σας είπα, να υποφεληθούν οι άνθρωποι από αυτή τη διαδικασία, να μιλήσουν με την τράπεζά τους. Έχει υπάρξει μια αντιμετώπιση ειδικά για τα δάνεια των παλινοστούντων. Άμα διαβάσετε το νόμο της περασμένης εβδομάδας, είναι στο ίδιο νομοθέτημα που περάσανε και οι βελτιώσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εκεί λοιπόν έχει συγκεκριμένη διάταξη για τα δάνεια των παλινοστούντων. Άρα θα πρέπει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα πρέπει δηλαδή τώρα οι άνθρωποι αυτοί με την νέα τροπολογία ουσιαστικά να απευθυνθούν στις τράπεζές τους, είναι κάτι το οποίο αυτόματα θα το ρυθμίσει το κράτος με την τράπεζα? Αυτόματα, δηλαδή δεν λέει. Άρα και να μην πάει κάποιος επειδή τυχαίνει να μην γνωρίζει. Αν δεν πάει κάποιος επειδή τυχαίνει να μην γνωρίζει τη διαδικασία αυτή, παρόλα αυτά θα ρυθμιστεί αυτό. Σωστά. Με αυτή τη διάταξη στην ουσία οι τράπεζες θα επαναυποβάλουν τους φακέλους στο ελληνικό δημόσιο για να ζητήσουν την ενεργοποίηση της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο θα διαχειριστεί, θα δει τις αιτήσεις και εκεί που την ενεργοποιεί την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, εφόσον ο φάκελος δηλαδή είναι εντάξει και την ενεργοποίηση, στη συνέχεια το βεβαίω. Μάλιστα. Κύριε Λαμπάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων για την πολύ σημαντική αυτή συνέντευξη. Νομίζω λύσαμε αρκετές απορίες του κόσμου που εντάξει, το ηθικό κομμάτι με το νομικό κομμάτι πάντα διαχωρίζονται. Να δούμε τώρα από το νομικό κομμάτι τι θα γίνει και μακάρι να μπορέσουν περισσότεροι άνθρωποι να σώσουν τις κατοικίες τους. Εγώ, ναι, αν θέλετε, σε ένα τελικό έτσι, σχόλιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομικό και ηθικό κομμάτι όντως δεν ταυτίζονται. Εμείς ως ειδική γραμματεία είμαστε στη διάθεση των πολιτών να ενημερώσουμε. Σας είπα, έχουμε δίκτυα ενημέρωσης. Όποιος πολίτης θέλει πληροφορίες για το πώς μπορεί να κινηθεί για να προστατευτεί, η ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε στη διάθεση σας. Κύριε Λαμπάση, σας ευχαριστούμε πολύ.